Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, χιλιάδες φοιτητές από όλη τη χώρα διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας, προβάλλοντας και διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους, μεταξύ άλλων να μην περάσουν τα αντιδραστικά σχέδια της Νέας Δημοκρατίας στην ανώτατη εκπαίδευση και να υπάρχει ανάλογη με τις ανάγκες χρηματοδότησή της. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθώντας την πεπατημένη όλων των προηγούμενων αντιλαϊκών κυβερνήσεων, όταν είναι για τις λαϊκές ανάγκες, παραδείγματος χάρη για τη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας, της παιδείας, μεταξύ αυτών και της ανώτατης εκπαίδευσης, τότε ισχυρίζεται ψευδώς πως δεν αντέχει η οικονομία. Πως αν είχε θα έδινε, μα δεν φτάνουν αυτά που έχει. Τη διαψεύδει η πραγματικότητα, που λέει πως την ίδια ώρα έχει και δίνει για να αυγατήσουν τα χέρια τους οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, για να συμμετέχει στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Σε 21 αποστολές εκτός συνόρων για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν αυτήν την περίοδο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Κοντά σε αυτά που έχει αναλάβει να ελοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το να προστατεύει τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Ήδη η ελληνική πολεμική αεροπορία κάνει αυτή τη δουλειά και στην Αλβανία από το 2009 και στη Βουλγαρία από το 2014 και στο Μαυροβούνιο από το 2017. Πρόκειται για την νατοϊκή πρακτική που την έχουν ονομάσει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ «έξυπνη άμυνα». Σύμφωνα με αυτή την πρακτική, οι χώρες του ΝΑΤΟ που δεν έχουν, για τις χώρες του ΝΑΤΟ που δεν έχουν αεροπορία, χρεώνεται κάποια άλλη γειτονική χώρα να φροντίζει για αυτές. Έτσι, στα τέλη του Μάρτη, τα ελληνικά F-16 πέταξαν πάνω από τον ουρανό των Τυράννων στην παρέλαση που έγινε στην Αλβανία για τα 10 χρόνια από την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ. Όπως μάλιστα μας ενημέρωσε ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν θέλει χρήματα για αυτή την υπηρεσία της. Οι κυβερνώντες, οι σημερινοί και οι χθεσινοί, καμαρώνουν σαν τα γύφτικα σκεπάρνια για αυτήν, όπως λένε, την ατοϊκή αναβάθμιση της χώρας στην περιοχή. Δεν είναι λίγο, μας λένε, να έχουμε αναλάβει τις νατοϊκές περιπολίες του εναέριου χώρου πάνω από 4 βαλκανικές χώρες, Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και πιθανόν και πάνω από το νατοϊκό προτεκτοράτο του Κωσόβου. Όμως, το κόστος πτήσης ενός μαχητικού πολεμικού αεροπλάνου μετριέται σε κάποσες χιλιάδες ευρώ και κανείς από τους κυβερνώντες, ούτε από τους προηγούμενους ούτε από τους τωρινούς, δεν έχει τολμήσει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό το πόσο κοστίζει συνολικά το χρόνο αυτό το αεροπορικό νταβατζιλίκι που αναλαμβάνει να παραχωρεί η χώρα μας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Την ώρα δηλαδή που λένε στους φοιτητές πως δεν υπάρχουν χρήματα για τα πανεπιστήμια, για φοιτητικές εστίες, για τη φοιτητική σύντηση, την ώρα που ισχυρίζονται πως δεν έχουν τα κονδύλια για να προσλάβουν γιατρούς και εκπαιδευτικούς, να αυξήσουν μισθούς και συντάξεις, να αποκαταστήσουν τις κοινωνικές παροχές, τις αδικίες, όλα αυτά που έχασαν οι εργαζόμενοι τα τελευταία 10 χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, την ίδια ώρα μπορούν να σκορπούν έναν πακτολό χρημάτων για τον υπεριαλιστικό οργανισμό του ΝΑΤΟ. 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι τα φανερά, αυτά που ξέρουμε πως πηγαίνουν για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και για τα οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις παίρνουν τα εύσημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που βέβαια είναι και ο βασικός έμπορος όπλων από τον οποίο αγοράζουμε. Ωστόσο, εδώ προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Ένα από αυτά τα ερωτήματα έχει σχέση και με τη σημερινή συζήτηση που θα κάνουμε για τις εξελίξεις στην περιοχή. Το ερώτημα είναι από ποιον αόρατο εχθρό κινδυνεύουν αυτές οι βαλκανικές χώρες, ώστε να χρειάζεται να τις προστατεύουν τα ελληνικά μαχητικά αεροπλάνα. Ποιος τις απείλησε? Η απάντηση είναι κανείς. Ωστόσο, το ΝΑΤΟ, στους σχεδιασμούς του οποίου η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας μπλέκουν ακόμα περισσότερο βαθύτερα τη χώρα μας,
έχει ανακηρύξει εχθρό του τη Ρωσία. Έτσι, πολλαπλασιάζει την παρουσία του σε όλη την κλίμακα των ρωσονατοϊκών συνόρων από την Βαλτική ως τη Μαύρη Θάλασσα, και αυτό γίνεται όχι μόνο με τις αεροπορικές περιπολίες, αλλά και με τη μεταφορά στρατευμάτων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με τη διεξαγωγή τεράστιων στρατιωτικών γυμνασίων όλων των όπλων, ακόμη και σχεδιασμούς, και με την ομολογία πως δεν αποκλείεται ακόμη και το πρώτο πυρηνικό πλήγμα των δυνάμεων του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας. Να γιατί έχουν σημασία οι πρόσφατες αποκαλύψεις του ριζοσπάστη πως η χώρα μας φιλοξενούσε έως το 2001 αμερικάνικα πυρηνικά όπλα και εξακολουθεί να μπορεί να φιλοξενεί τέτοια πυρηνικά όπλα στη βάση του Αράξου, που φαίνεται ότι εξυγχρονίζεται και μπορεί να φιλοξενήσει τέτοια όπλα. Και τα πυρηνικά όπλα είναι μόνο μία πλευρά. Η χώρα μας αποτελεί σταθερό εφαλτήριο για τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Έχουμε τη διώκωση της βάσης της Σούδας, νέες βάσεις σε Στεφανοβίκιο, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, παραχώρηση κάθε στρατιωτικής υποδομής που ζητούν ή θα ζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Όλα τα παραπάνω έχουν να κάνουν σχέση με το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, με την κατάσταση δηλαδή που εκδηλώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Συρία. Εδώ και σχεδόν 10 χρόνια βλέπετε να ματώνει ο λαός της Συρίας. Για ποιους λόγους? Έχουμε ως κόμμα αναδείξει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια πως η ένοπλη σύγκρουση που διεξάγεται στη Συρία δεν διεξάγεται για τα δημοκρατικά δικαιώματα του Συριακού λαού. Βεβαίως, στις πρώτες λαϊκές κινητοποιήσεις που παρουσιάστηκαν και μάλιστα ως συνέχεια της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης, υπήρχαν αιτήματα ενάντια σε αντιλαϊκές πολιτικές που αφορούσαν ζητήματα επιβίωσης ή δημοκρατικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, πολύ γρήγορα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοί του στην περιοχή, δηλαδή το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα, το Ισραήλ και η Τουρκία, φρόντισαν να επωφεληθούν και να δημιουργήσουν κλίμα αποσταθεροποίησης, ένοπλης σύγκρουσης, δημιουργώντας, εξοπλίζοντας και εκπαιδεύοντας μια σειρά από φανατικές ισλαμιστικές οργανώσεις με σαφή προσανατολισμό την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ και τον παραπέρα διαμερισμό της Συρίας. Τι βρίσκονταν στο επίκεντρο? Στο επίκεντρο βρίσκονταν οι διαπάλοι για τα μερίδια των αγορών, για το πώς θα μοιραστεί ο φυσικός πλούτος, ποιος θα βάλει στο χέρι τον ενεργειακό και τον ορυκτό πλούτο, από πού θα περάσει αυτός ο πλούτος για να φτάσει στις αγορές και συνολικότερα ποιος θα ελέγχει τους χερσαίους και θαλάσσιους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, σε τελική φάση πώς θα μοιραστούν τα μερίδια των αγορών. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ας πάρουμε το ζήτημα των αγωγών. Στα 2013 η ρωσική εφημερίδα Κομερσάντ έγραφε: «Η έκβαση του πολέμου στη Συρία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Οι εμπλεκόμενες πλευρές στη σύγκρουση υποστηρίζονται από δύο ανταγωνιστικές δυνάμεις, οι οποίες θέλουν να κατασκευάσουν νέους αγωγούς φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα διέχονται μέσα από το Συριακό έδαφος, από το Ιράν και από το Κατάρ». Τους βλέπετε πίσω σας αυτούς τους δύο δρόμους. Υπό αυτό το πρίσμα, οι συνέπειες για την Gazprom, έγραφε η ρωσική εφημερίδα, και για τα έσοδα του ρωσικού προϋπολογισμού θα καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό στις μάχες για το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Σχετικά με τα συγκεκριμένα αυτά διαφορετικά σχέδια, στις 27 του Ιούλη του 2011 υπογραφόταν μεταξύ του Ιράν, του Ιράκ και της Συρίας η Συμφωνία για τον Αγωγό Φυσικού Αερίου με την επωνυμία Αγωγός Φιλίας, που προβλεπόταν να διοχετεύει το Ιρανικό Φυσικό Αέριο από το Ιράν προς τη Βαγδάτη, τη Δαμασκό και ίσως και στη Βηγητό και γενικότερα προς τη Δυτική Ευρώπη. Υπήρχε όμως και ένα αντίθετο σχέδιο. Αυτό το σχέδιο που προέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ, που ενδιαφέρονταν να ξεκινά ένας άλλος αγωγός από το Κατάρ και ο οποίος μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Συρίας και Τουρκίας θα προωθούσε στην Ευρώπη το φυσικό αέριο του Κατάρ. Είναι ο μπλε αγωγός που βλέπετε στο χάρτη.
Φυσικά προϋπόθεση για την κατασκευή του αγωγού αυτού θα ήταν η συμμετοχή της Συρίας, η οποία όμως με την προηγούμενη συμφωνία που είχε υπογράψει με το Ιράκ και το Ιράν έβγαζε έξω από το παιχνίδι το συγκεκριμένο σχέδιο που είχε την ευλογία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εννοείται πως η Ρωσία σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να δει στην πράξη το σχέδιο που είχαν οι Αμερικάνοι, δηλαδή το σχέδιο του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που ήταν ανταγωνιστικό προς τα δικά τους τα συμφέροντα και τα μερίδια των αγορών στην Ευρώπη. Ενώ το Ιρανικό σχέδιο θεωρούνταν περισσότερο συμπληρωματικό προς τις ρωσικές εξαγωγές και υπήρχε και το ενδεχόμενο να μην μπορέσει να υλοποιηθεί και ποτέ. Υπήρχε και η εμπλοκή των ρωσικών εταιριών σε σταθμούς υγροποίησης, τον εξυγχρονισμό μια σειρά λιμανιών, εκεί που θα κατέληγε δηλαδή αυτός ο αγωγός, οπότε προκρίνονταν από τους Ρώσους το κόκκινο σχέδιο. Σε αυτές τις συνθήκες, όπου συγκρούονται ισχυρά μονοπόλια της ενέργειας, που έχουν πίσω τους τη δύναμη ισχυρών κρατών και στρατιωτικών συνασπισμών, βλέπουμε να αξιοποιείται και η δράση των λεγόμενων Ισλαμικών τρομοκρατικών ομάδων. Είναι πλέον συστατικό στοιχείο του υπεριαλιστικού πολέμου στον 21ο αιώνα. Και αυτό ισχύει ανεξάρτητα και από το σε ποιο βαθμό η δραστηριότητα τέτοιων οργανώσεων διαμορφώνεται κατά τη στήριξη ή ανοχή υπεριαλιστικών κέντρων ή εκδηλώνεται ως στοιχείο αυτονόμησης αυτών των δυνάμεων από τα όποια ισχυρά κέντρα τους ενίσχυσαν στο παρελθόν. Η δράση αυτών των οργανώσεων αξιοποιείται αντικειμενικά είτε ως στοιχείο του ανορθόδοξου πολέμου ενός κράτους ή κάποιου τμήματος του κατά των συμφερόντων κάποιου άλλου καπιταλιστικού κράτους, είτε ως πρόσχημα υπεριαλιστικής επέμβασης. Αυτό το είδαμε πολύ καθαρά και πάρα πολλές φορές τα τελευταία 8 χρόνια στη Συρία, όπου η στήριξη του Ισλαμικού κράτους με όπλα, χρήματα, μέσα από το εμπόριο πετρελαίου, με μισθοφόρους που περνάγανε από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες για να φτάσουν εκεί, αξιοποιήθηκε και στην πορεία αξιοποιήθηκε για την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Γαλλίας, της Βρετανίας και μέσα στο γενικό χαμό και της Τουρκίας και του Ισραήλ, που ας μην ξεχνάμε ότι και το Ισραήλ κατέχει σήμερα συριακά εδάφη και βέβαια αξιοποιήθηκε και από τις συμμαχικές δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ, τη Ρωσία, το Ιράν, τη Λιβανέζικη Χεζβολά για να επέμβουν στις εξελίξεις στη Συρία. Ανοίγοντας εδώ μία παρένθεση, να πούμε πως και στις υπόλοιπες χώρες η δράση αυτών των οργανώσεων αξιοποιείται για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών μια σειρά αστικών κρατών, αλλά και για την ιδεολογική προετοιμασία των εργαζομένων εν ώψη ενδεχόμενης εμπλοκής των χωρών τους σε νέες υπεριαλιστικές επεμβάσεις, σου λέει στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας χρειάζεται και εμείς να πάμε εκεί να πολεμήσουμε. Δεν είναι όμως μόνο η αγωγή και ο ενεργειακός πλούτος. Ξέρουμε σήμερα πως ένας από τους πιο κερδοφόρους κλάδους του διεθνούς εμπορίου είναι το εμπόριο όπλων, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν τη μερίδα του λέοντος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια και άλλες δυνάμεις κερδίζουν έδαφος, όπως η Ρωσία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Κίνα. Βλέπετε, αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες χώρες που εξάγουν όπλα στον κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν το 36% στην πρώτη θέση, ακολουθεί η Ρωσία με 21% και στη συνέχεια Γαλλία, Γερμανία και Κίνα, έτσι είναι η πρώτη πεντάδα. Μεταξύ τους τα μονοπόλια που κερδίζουν από το εμπόριο όπλων κονταροκτυπιούνται όχι μόνο για το ποιος και πού θα πουλήσει τα περισσότερα όπλα, αλλά και πώς θα γίνει ο ανταγωνιστής του να πουλήσει λιγότερα. Πουλώντας ο ανταγωνιστής λιγότερα, τόσο εδραιώνεται η θέση αυτού που καταφέρνει και πουλάει τα όπλα του. Στη Συρία, παραδείγματος χάρη, η Ρωσία κέρδιζε πριν τον πόλεμο από την πώληση όπλων, μιας και πριν τα γεγονότα, η Συρία ήταν από τις βασικές χώρες προμηθευτές ρωσικών όπλων. Με βάση τα στοιχεία του 2010, δηλαδή πριν αυτά τα γεγονότα, οι ρωσικές εξαγωγές όπλων στη Συρία ήταν στα 238 εκατομμύρια δολάρια. Το 2013 έφτασαν τα 351 εκατομμύρια, ενώ τα συνολικά συμβόλαια που απέμεναν να εκτελεστούν σύμφωνα με την κινέζικη εφημερίδα Zemin Zibao έφταναν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Εννοείται πως μια ανεξέλεγκτη ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ θα έθετε σε κίνδυνο
όλα αυτά τα κέρδη για τα ρωσικά μονοπόλια. Όπως σημειωνόταν από την παραπάνω αυτή κινέζικη εφημερίδα, εάν η Ρωσία εγκαταλείψει τη Συρία, τότε το χρέος αυτό ενδεχομένως να μην αναγνωριστεί από κάποια άλλη μεταβατική εξουσία. Να τεθεί δε σε κίνδυνο η συνέχιση πώλησης όπλων στη χώρα και συνεπώς να περιοριστεί η επιρροή της Ρωσίας σε ένα κράτος του οποίου η γεωγραφική θέση είναι κομβική στη Μέση Ανατολή. Και δεν είναι, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, μόνο το εμπόριο όπλων, αλλά και άλλοι τομείς της οικονομίας μιας χώρας 23 εκατομμυρίων, όπως ήταν η Συρία πριν τον πόλεμο. Σήμερα πρέπει να ξέρετε έχει φτάσει στα 17 εκατομμύρια, μια και 6 εκατομμύρια έχουν αναζητήσει τη δίκη του αλλού. Έχουμε σε εμπόριο σε καύσιμα, μηχανήματα, τρόφιμα, ξυλία, τουρισμό, κατασκευές, τηλεπικοινωνίες και ούτω καθεξής. Για όλα αυτά, στην οικονομία κάθε χώρα γίνεται μάχη όταν μιλάμε ότι αυτή η χώρα κινείται πάνω στις ράγες του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, όπως ήταν και η Συρία, και όπως στις μέρες μας υπάρχει η διεθνοποίηση του κεφαλαίου, σκληρή ανταγωνισμή ανάμεσα στα μονοπόλια για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε κάθε τομέα της οικονομίας, σε κάθε χώρα, σε κάθε περιοχή, συνολικά στον κόσμο. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε πως η Ρωσία και πριν τον πόλεμο διέθετε στο Συριακό λιμάνι Ταρτούς ένα ναυτικό σταθμό ανεφοδιασμού που θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε ολοκληρωμένη πολεμική βάση μόνιμου ελιμενισμού πολεμικών της όπλων στη Μεσόγειο. Σήμερα είναι η μόνη ρωσική ναυτική βάση σε μη ρωσικό έδαφος. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν βάσεις σε πάρα πολλές χώρες της περιοχής και ενδιαφέρονταν, αν μπορούσαν, να ξυλώσουν και την τελευταία και την όποια στρατιωτική παρουσία έχει η Ρωσία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καταφέροντας πλήγμα στο ρωσικό κύρος, αλλάζοντας έτσι τους όρους της γεωπολιτικής στην περιοχή. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ρωσία, που δεν είναι η Σοβιετική Ένωση και το τονίζουμε αυτό, αλλά είναι ένα ισχυρό καπιταλιστικό κράτος, αν θέλετε το μόνο καπιταλιστικό κράτος που θεωρητικά μπορεί να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με στρατιωτικό τρόπο, αποφάσισε να επέμβει στρατιωτικά στη Συρία το 2016, ανατρέποντας μια προδιαγραφόμενη συρρήκνωση των εδαφών που έλεγχε η κυβέρνηση Άσερ ή ακόμα και το ενδεχόμενο ανατροπής της, όπως σχεδίαζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία και πάει λέγοντας. Η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας ήταν κέρια. Βλέπετε, όπα, προχώρησες πολύ ηλία, πίσω γυρνά. Πιο πίσω, πίσω, πας μπροστά. Πάς μπροστά. Πρέπει να ανοίξεις το 6. Το 6. Έχουμε και ορισμένα τεχνικά προβλήματα. Ηλία, πάνω-πάνω έχει αρρύθμιση. Αυτό είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να είμαστε μετά από αυτό. Το επόμενο. Αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ θα είναι. Έχεις πηδήξει ένα. Α, μπράβο. Βρες το 6. Πού δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα ήταν ένας κάτι που θα έδειχνε πόσο πολύ είχε προχωρήσει το Ισλαμικό κράτος πριν την επέμβαση που έκαναν η ρωσική στρατιωτική επέμβαση. Δεν το έχουμε. Δεν ξέρω, δεν σώθηκε στο στικάκι. Δεν πειράζει, θα το δούμε. Θα δούμε όμως έναν άλλον κάτι στην πορεία. Για άλλη μια φορά λοιπόν, η ρωσική στρατιωτική επέμβαση. Το έχει, το έχει. Για να δούμε. Α, είναι άλλο πρόγραμμα μάλλον. Ναι. Δεν μπορεί να τα ανοίξει ηλιά. Δεν το ανοίγει. Δεν το ανοίγει. Λοιπόν. Έδειξε λοιπόν αυτή η στρατιωτική επέμβαση πως η ισχύ κάθε καπιταλιστικής χώρας στην υπεριαλιστική πυραμίδα είναι μια συνισταμένη, όπου λόγο έχει όχι μόνο η οικονομική και η διπλωματική ισχύ της κάθε χώρας, αλλά παίζει ρόλο και η στρατιωτική ισχύ. Βλέπετε, ας πούμε,
στο χάρτη αυτόν την από εκεί μεριά, βλέπετε τη συμβολή των ισχυρότερων καπιταλιστικών χωρών στο παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρώτοι με 23,48, ακολουθεί η Κίνα με 16% και η Ρωσία είναι στο 2%. Έτσι, είναι ενδέκατη. Την ίδια ώρα, άμα δείτε από τον άλλο χάρτη από εκεί, που μετράει την στρατιωτική ισχύ των χωρών, είναι πρώτες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ακολουθεί η Ρωσία, στη συνέχεια η Κίνα, η Ινδία και πάει λέγοντας. Η Ρωσία λοιπόν, που σήμερα είναι το 2% της παγκόσμιας οικονομίας και βρίσκεται στην 11η θέση, διαθέτει μια ικανή πολεμική μηχανή, πρωτοπόρες πολεμικές τεχνολογίες, ανεπτυγμένη πολεμική βιομηχανία και βέβαια πυρηνικά όπλα και μπόρεσε να ανατρέψει τις εξελίξεις σε μια χώρα που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ρωσική επέμβαση ανέτρεψε στα πεδία των μαχών τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του συμμάχου τους, ανακάτεψε και τις ίδιες τις συμμαχίες τους, αφού από ένα σημείο και έπειτα έγινε φανερό πως είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο κοινός στόχος που είχαν όλοι παραπάνω, που ήταν η ανατροπή του Άσαντ. Επικράτησαν έτσι ξεχωριστές στρατηγικές των αστικών τάξεων και η κατά περίπτωση συμμαχίες. Εδώ βλέπουμε πώς είχε διαμορφωθεί ο χάρτης λίγο πριν την τελευταία επέμβαση της Τουρκίας, όπου πλέον μετά τη ρωσική επέμβαση το 64% των εδαφών ελέγχεται από το καθεστώς Άσαντ, είναι με το κόκκινο χρώμα, το 27% με το πράσινο είναι οι περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι και έχουμε, βλέπετε, εκεί την Αλνούστρα με 3,3%. Απάνω το ΜΟΒ ήταν από τις προηγούμενες εισβολές που είχαν κάνει οι Τούρκοι και εκεί στο 3% είναι τα εδάφη στο τριεθνές Ιορδανίας, Ιράκ και Συρίας που έχουν τη βάση τους οι Αμερικάνοι και βέβαια κάτω εκεί στη γωνίτσα είναι τα επίπεδα του Γκολάν τα οποία είναι συριακά εδάφη τα οποία έχουν καταλάβει οι Ισραηλινοί. Να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Γιατί μιλάμε για εισβολή και κατοχή μιας ξένης εδαφών, μιας ξένης χώρας. Η αστική τάξη της Τουρκίας, που έχει υπέρμετρες φιλοδοξίες να ενισχύσει τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή, στα Βαλκάνια, στη Μαύρη Θάλασσα, στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στον Κάφκασο, στην Κεντρική Ασία και ευρύτερα στον κόσμο, χρησιμοποιεί ως εργαλείο της τη θρησκεία, το μουσουλμανικό θρησκευτικό αίσθημα, παρουσιάζεται ως υπερασπιστής των μουσουλμανικών πληθυσμών και μειονοτήτων εκτός συνόρων, παραδείγματος χάρη των μουσουλμάνων της Βοσνίας, των Τατάρων της Κρυμαίας, των Τουρκομάνων της Συρίας, των Τουρκόφωνων της Κεντρικής Ασίας, των Παλαιστινίων. Παρένθεση, όχι τυχαία η Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς χαιρέτησε την πρόσφατη τουρκική εισβολή στη Συρία. Σήμερα η Τουρκία έχει εισβάλει και διατηρεί στρατεύματα κατοχής σε τρεις χώρες, στην Κύπρο δηλαδή, στο Ιράκ και στη Συρία. Αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Βλέπετε πίσω τα πλοία που είναι σε έρευνες και υποτίθεται κάνουν και εκεί πέρα γεωτρήσεις στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες της Κύπρου. Ταυτόχρονα, η Τουρκία έχει στρατιωτικές βάσεις εκτός συνόρων, όπως το Κατάρ, ενώ εμπλέκεται και στην εμφύλια σύγκρουση στη Λιβύη. Εκεί προσδοκά να επικρατήσει μία πτέρυγα της εμφύλιας διαμάχης που έχει ξεσπάσει μετά τη δολοφονία του Καντάφη, την επέμβαση του ΝΑΤΟ και τη στιγμή δολοφονία του Καντάφη, τη δυνάμει δηλαδή με επικεφαλής των Φαγγές Αλ-Σαράς, που έχει απέναντί του τον στρατηγό Χαφτάρ, ο οποίος ο τελευταίος στηρίζεται από την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες έχουν κοινό τους εχθρό τη μουσουλμανική αδελφότητα που πατρονάρει η Τουρκία. Η Τουρκία επιδιώκει στη Λιβύη να διαμορφώσει μια τέτοια κυβέρνηση που θα αναγνωρίζει πως υπάρχει κοινή οριοθέτηση και μπορεί να υπάρξει κοινή οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Τουρκία. Βλέπετε δηλαδή ότι σε αυτό το χάρτη, όπως υποστηρίζει η Τουρκία, δεν υπάρχουν τα ελληνικά και τα κυπριακά κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή. Απευθείας, έτσι, η Τουρκία έχει σύνορα
θαλάσσια με τη Λιβύη και διεκδικεί όλο αυτό τον πλούτο που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Στη Συρία η Τουρκία, αφού εισέβαλε και έχει κάνει κατοχή σε ένα τμήμα της, αξιοποιώντας ομάδες Τουρκομάνων που εξόπλισε και εκπαίδευσε, καθώς και διάφορες φανατικές ισλαμιστικές ομάδες που συνδέονται με την Τουρκία, εκτίμησε πως κινδυνεύει από τη στήριξη που παρήχαν οι σύμμαχοί τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή της Αμερικής, στους Κούρδους. Σήμερα πρέπει να ξέρουμε πως οι Κούρδοι ζουν σε 4 κράτη της περιοχής. Στη Συρία, το Ιράν, το Ιράκ και στην Τουρκία, όπου είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι. Έτσι, μπορούμε να προχωρήσουμε στο παρακάτω, Ηλία, το έχουμε. Ναι. Βλέπετε λοιπόν με το κόκκινο χρώμα, το πάνω κάτι, είναι οι περιοχές της Συρίας όπου ζουν περισσότερο οι Κούρδοι. Δεν σημαίνει ότι ζουν μόνο Κούρδοι εκεί πέρα, έτσι. Βλέπετε, ας πούμε, το Κομπάνι είναι 80% Τούρκοι, που σημαίνει 20% είναι Άραβες. Αλλού είναι 55%, αλλού είναι 20%, έτσι. Είναι, λοιπόν, και στον κάτω χάρτη, εκεί το μικρότερο, βλέπετε τα 4 κράτη στα οποία είναι διάσπαρτα οι Κούρδοι στα 4 κράτη της περιοχής. Βεβαίως, εδώ δεν δείχνει το πιο σημαντικό μέρος όπου ζουν οι περισσότεροι Κούρδοι. Γιατί οι περισσότεροι Κούρδοι δεν ζουν εκεί πέρα. Περισσότεροι Κούρδοι, όπως είπα, ζουν στην Τουρκία και η πόλη στην οποία είναι οι περισσότεροι Κούρδοι, μιλάμε για εκατομμύρια, είναι η Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Είναι πολύ μακριά δηλαδή από τις περιοχές τους, από εκεί που κατάγονται, έχουν μετακινηθεί μετά από τόσα χρόνια, υπάρχουν μεικτοί γάμοι κλπ. Κλπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως ξέρουμε, ανέπτυξαν στενές σχέσεις με τους Κούρδους της Συρίας, φρόντισαν για τον εξοπλισμό τους, τα σχέδια των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την παραπέρα ενδυνάμωση και διαμερισμό της Συρίας προέβλεπαν, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, την ίδρυση ενός κουρδικού κράτους με την απόσχηση ενός τμήματος από τη Συρία και την ενοποίησή του με το αυτόνομο τμήμα, το κομμάτι, την αυτόνομη περιοχή που έχουν οι Κούρδοι ήδη στο Ιράκ. Βεβαίως αυτά τα σχέδια που θα δημιουργούσαν ένα νέο κουρδικό κράτος στα σύνορα με την Τουρκία ανησύχησαν την αστική τάξη της Τουρκίας που τα τσούγκρισε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ως απατημένη σύζυγος άρχισε να οικοδομεί πιο στενές σχέσεις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές με τη Ρωσία. Χωρίς ωστόσο να διαρρήξει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τη Συμμαχία του ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όλους αυτούς η Τουρκία βρίσκεται σε ένα συνεχές αλυσβερίσι, σε ένα ανατολίτικο παζάρι. Εννοείται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρονται σε καμία περίπτωση να αγκαλιάσει η Τουρκία ακόμα περισσότερο τη Ρωσία και να απομακρυνθεί έτσι περισσότερο από χθες. Σε αυτό το παζάρι μπήκανε και τα τουρκικά σχέδια στη Συρία, όπου η Τουρκία για άλλη μια φορά επέλεξε να χρησιμοποιήσει τα όπλα. Εισέβαλε στη Συρία με την επιχείρηση Πηγή Ειρήνης, ως συνέχεια των επιχειρήσεων Ασπίδα του Εφράτη και Κλάδος Ηλιάς. Αυτή η νέα στρατιωτική εισβολή δεν θα είχε συμβεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν είχαν δώσει το πράσινο φως στις νατοϊκές τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, εγκαταλείποντας, όπως είδαμε, τους συμμάχους τους, τους Κούρδους. Βλέπουμε εδώ πώς εξελίσσεται το σχέδιο της Τουρκίας δηλαδή, να φτιάξει αυτή τη ζώνη με τον γκρίζο. Έτσι, σε όλη τη γραμμή των συνόρων, ήδη κατέχει εκεί την περιοχή αυτή το Αφρίν, την άλλη με το Πορτοκαλί και θα έκανε όλη αυτή την περιοχή, θα την παίρναγε στον έλεγχό της. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να μας πει ορισμένα πράγματα. Τι να μας πει? Καταρχήν μας αποκαλύπτει πόσο αιώλη είναι η πρόσφατη πανηγυρισμή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επίσκεψη Πομπέου στην Αθήνα. Ότι δήθεν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίζουν ειρηνευτικό και σταθεροποιητικό ρόλο. Η ΗΠΑ μαζί με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν παράγοντες που απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία των λαών. Δεν αποτελούν καμία εγγύηση για το λαό μας όπως και για τους άλλους λαούς. Επιπλέον, αυτή η νέα στρατιωτική επιχείρηση δείχνει τις αχόρταγες επιδιώξεις της τουρκικής αστικής τάξης που επιδιώκει να δημιουργήσει τετελεσμένα σε διάφορες περιοχές. Βλέπουμε πώς κινείται στο Αιγαίο με τις χιλιάδες
κάθε χρόνο παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των υδάτων της χώρας ή στην Κύπρο με την παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ και τις παράνομες γεωτρήσεις. Έτσι και στο Συριακό έδαφος επιδιώκει να διαμορφώσει προϋποθέσεις για παραπέρα επεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας, επιτείνοντας τον εδαφικό κατακαιρματισμό της χώρας που βιώνει τις σκληρές συνέπειες ενός πολύχρονου υπεριαλιστικού πολέμου. Οι προφάσεις που χρησιμοποιούνται από την Τουρκία περί διεθνούς δικαίου, αυτοάμυνας, ότι δηλαδή το διεθνές δίκαιο της επιτρέπει για λόγους αυτοάμυνας να μπουκάρει σε μια άλλη χώρα, αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά πως σήμερα το διεθνές δίκαιο μεταφράζεται κατά το δοχούν για να εξυπηρετήσει τα διάφορα υπεριαλιστικά σχέδια. Τελικά, όπως μάθαμε, όπως παρακολουθούμε τις εξελίξεις, έχει επέλθει ένας προσωρινός συμβιβασμός της Τουρκίας με τη Ρωσία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις και οι δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ αναπτύσσονται στα σύνορα, ενώ σε κάποια σημεία θα υπάρχουν και κοινές περιπολίες Ρώσων και Τούρκων και οι Κούρδοι θα πρέπει να απομακρυνθούν από τα σύνορα. Το έχουμε, είναι το 14. Όχι. Μάλλον είναι αυτό που δεν ανοίγει με αυτό το πρόγραμμα, έτσι. Ναι. Δεν πειράζει. Προχωράμε παρακάτω. Ποιος ο ρόλος της χώρας μας σε όλα αυτά που περιγράψαμε? Η αστική τάξη της Ελλάδας βρίσκεται σε σχέσεις ανταγωνισμού και συνεργασίας με την αστική τάξη της Τουρκίας. Είναι, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, όπως ο μαγνήτης που έχει δύο πόλους, το θετικό και τον αρνητικό. Πότε μηχανεύονται κοινά επιχειρηματικά σχέδια για το πώς θα ξεζουμίζουν τους λαούς και θα αυξάνουν την κερδοφορία τους οι καπιταλιστές και πότε φαγώνονται για το ποια χώρα θα γίνει ισχυρότερος ενεργειακός κόμβος, από πού δηλαδή θα περάσουν η αγωγή φυσικού αερίου και οι δρόμοι εμπορευμάτων. Στον ανταγωνισμό αυτό των δύο αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας, όπως καταλαβαίνετε, βλέπονται και ισχυρότερες καπιταλιστικές χώρες, όπως η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η αστική τάξη της χώρας εκτιμά πως τώρα που οι σχέσεις των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Αιγύπτου με την πολιτική ηγεσία της Τουρκίας έχουν εκλονιστεί στον έναν ή άλλο βαθμό, είναι ευκαιρία να εμβαθύνει την εμπλοκή της στα αμερικανονατοϊκά σχέδια. Βλέπουμε αυτόν τον αγωγό πίσω που δείχνει πως θα μπορούσαν τα κοιτάσματα της Κύπρου και του Ισραήλ να συνδεθούν με την Ελλάδα και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Βλέπουμε να γίνονται τριμερείς συνεργασίες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ή με την Αίγυπτο, να μπουκάρουν σε αυτές τις συνεργασίες και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πέρα από τα επιχειρηματικά σχέδια να αναπτύσσονται και κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τις χώρες αυτές. Και με ποιον είναι? Με το Ισραήλ που εδώ και δεκαετίες δολοφονεί το λαό της Παλαιστίνης. Παραπέρα με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Πομπέο στην Αθήνα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε στην ενίσχυση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδα-ΗΠΑ, που είναι γνωστή ως Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις. Η συμφωνία αυτή ανανεωνόταν στα μουλοκτά κάθε χρόνο από τις διάφορες κυβερνήσεις, μεταξύ αυτών και από την αριστερή, την πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα διευρύνεται και επεκτείνεται. Η βάση της Σούδας, βλέπετε πως είναι, έτσι τι καταστάσεις έχει, ήδη παίζει σημαντικό ρόλο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των υπεριαλιστών, όπως έδειξαν οι πόλεμοι που γίνανε στη Λιβύη, από εκεί απογειώνονταν τα αεροπλάνα, ή στη Συρία, από εκεί φορτώθηκαν οι πύραυλοι που πριν 1,5 χρόνο βομβάρδισαν τη Συρία στην επίθεση που είχαν την κοινή Αμερικάνοι, Γάλλοι και Βρετανοί. Βλέπουμε λοιπόν με τη νέα συμφωνία η βάση της Σούδας να γιγαντώνεται. Νέες βάσεις δημιουργούνται σε Λάρισα για τα Αμερικάνικα drones, στο Σεβανοδίκιο της Μαγνησίας για τα ελικόπτερα, ενώ ακόμη πιο μεγάλα είναι τα σχέδια αξιοποίησης της Αλεξανδρούπολης στα Αμερικανονατολικά σχέδια. Πίσω βλέπετε μια σειρά εγκαταστάσεις που έχουν παρακολουθηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή γίνεται παζάρι για να παρακολουθούν έτσι το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μεγάλο υπεριαλιστικό ορμητήριο κατά άλλων λαών. Αυτή η εξέλιξη εμπλέκει τη χώρα και το λαό μας πιο βαθιά στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, πολέμους και επεμβάσεις.
βλέπετε σε αυτήν εδώ, τη φωτογραφία, πόσο κοντά βρίσκεται η βάση της Σούδας, με διάφορες περιοχές κλειδιά, όπως παραδείγματος χάρη η διόρυγα του Σουέζ, έτσι, για τους Αμερικάνους, που τους δίνει τη δυνατότητα από εκεί να επέμβουν στην περιοχή και σε άλλες βέβαια γωνίες όπου είναι μια περιοχή αρκετά εύκολη. Οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι στην περιοχή, που γίνονται και με τη συμβολή των Αμερικάνων και των Ατοϊκών βάσεων στη δική μας τη χώρα, πρέπει να ξέρουμε ότι ήδη έχουν ξεσπιτώσει εκατομμύρια ανθρώπους από τα σπίτια τους, που καταλαβαίνετε όταν έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους, οι δουλειές τους, οι υποδομές τους, οι δρόμοι, η αποχέτευση, το νερό, η ίδρυψη, δεν μπορούν να μείνουν στον τόπο τους και προσπαθούν να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη. Επιπλέον, με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η Ελλάδα έγινε χώρα εγκλωβισμού χιλιάδων προσφύγων που φτάνουν στη χώρα μας, επιδιώκοντας να κατευθυνθούν στην Ευρώπη, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, και βλέπουμε ότι και με τα καινούργια μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Όμως η παραπέρα μετατροπή της Ελλάδας σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο είναι επικίνδυνη και για το λαό μας που στοχοποιείται. Μπαίνουμε σε μεγάλους κινδύνους αν πάρουμε υπόψη πως ήδη υπάρχει προειδοποίηση Ρώσων και Ιρανών αξιωματούχων πως οι αμερικάνικες βάσεις αποτελούν στόχο σε περίπτωση που απειληθεί η ασφάλεια των χωρών τους. Σε αντίθεση με τους κινδύνους που αποκαλύπτει στο λαό το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, τα αστικά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, όταν μιλούν για τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με τη ΣΥΠΑ, τότε τους τρέχουν τα σάλια, όπως λέμε, και την παρουσιάζουν στο λαό μας ως αναβάθμιση της χώρας. Πώς δήθεν οι Αμερικάνοι με αυτές ή συνολικά αυτές τις συνεργασίες με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ θα μας προστατέψουν τάχατες από την τουρκική επιθετικότητα. Κάνουν πως δεν ακούν τον Αμερικάνο πρέσβη που μεταξύ άλλων έχει δηλώσει, όχι εκείνο το Μεντεσέ, το άλλο, που είχε πει ότι βρείτε τα μόνοι σας. Ή προχθές ο νέος Ισραηλινός πρέσβης που διαμήνυσε είστε μόνοι σας, όταν είπε πως η εθνική άμυνα, η διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων είναι κάτι το οποίο καμία χώρα δεν πρέπει να το αναθέτει σε τρίτους. Βεβαίως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νωρίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα η αστική τάξη της χώρας, δεν ακολουθεί από έναν ενδοτισμό αυτή τη στρατηγική, μια δουλεία δηλαδή, από αυτή τη στρατηγική της εμβάθυνσης των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ. Αυτό το δόγμα της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης συμφέρει μια χούφτα επιχειρηματιών που διεκδικούν μερίδιο στον ενεργειακό ανταγωνισμό στο πλευρό των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και θέλουν να συμμετέχουμε σε αυτά τα σχέδια. Σχέδια όμως που βάζουν τον ελληνικό λαό σε μεγάλες και επικίνδυνες περιπέτειες. Οι ημνητές του αμερικανονατοϊκού υπεριαλισμού λένε πως η πρόσθεση της Ελλάδας στο άρμα των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το καλό για το λαό της. Ότι εγγυούνται έτσι την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Λένε ακόμα πως η πολιτική αυτή προφυλάσσει την Ελλάδα και την Κύπρο από την τουρκική επιθετικότητα. Είναι ανιστόρυβη και προκλητική. ΗΠΑ και ΝΑΤΟ έχουν εγκληματικές ευθύνες για δεκάδες πολέμους και επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο. Μόνο τα τελευταία χρόνια ευθύνονται για υπεριαλιστικούς πολέμους στην Ιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη, πόλεμοι και επεμβάσεις με τη στήριξη ισχυρών υπεριαλιστικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΗΠΑ και ΝΑΤΟ έχουν εγκληματικές ευθύνες για την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, για το πραξικόπημα στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή και την κατοχή του 37% του νησιού. Η Τουρκία είναι νατοϊκή δύναμη, μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952 μαζί με την Ελλάδα. Οι αστικές τάξεις των δύο χωρών συνεργάζονται και ανταγωνίζονται για τα δικά τους συμφέροντα κατά των λαών. Και στο πλαίσιο αυτό εκδηλώνεται και η τουρκική επιθετικότητα που κλιμακώνεται σε Ανατολική Μεσόγειο, Κύπρο και Αιγαίο. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, το βασικό ζήτημα είναι να γίνει κατανοητό πως ο καπιταλισμός όχι μόνο έχει φάει τα ψωμιά του, αλλά δεν έχει και τίποτα το θετικό να προσφέρει στους λαούς. Είναι επικίνδυνος γιατί είναι νύχι κρέας με τον πόλεμο. Οι αστικές τάξεις, οι υπεριαλιστικές ενώσεις είναι αντίπαλοι των λαών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους λύκους να φυλάξουν τα πρόβατα. Στο βαθμό που η αλήθεια αυτή θα κατανοείται,
το εργατικό λαϊκό κίνημα θα δυναμώνει και θα περνά στην αντεπίθεση για να βγει η χώρα μας από τα υπεριαλιστικά σχέδια και οργανώσεις, με το λαό αφέντη στον τόπο μας, και να πάρει σάρκα και ορστά το σύνθημα «Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών». Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.